και εκ του ΚΚΕ καταδικάζουμε την έκρηξη βόμβας στο ΣΚΑΙ. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν άλοθη για την ένταση της καταστολής και βοηθάνε αυτούς που θέλουν να καλλιεργήσουν κλίμα φόβου και συγκίνη νεκροταφείου στο λαό, να μην υπάρχουν αντιστάσεις και διαμαρτυρίες για σκληρές πολιτικές. Και τώρα στο νομοσχέδιο. Είναι γεγονό ότι τα προβλήματα των προσφύγων και μεταναστών είναι πολλά και μεγάλα. Επανειλημμένα έχουν τεθεί και ειδικά τώρα το χειμώνα οι συνθήκες που ζουν ειδικά στα νησιά του Αιγαίου είναι τραγικές. Και στη Σάμο και στη Λάεσβο ειδικά. Άνθρωποι και παιδιά μένουν εγκλωβισμένα μέσα σε σκηνέ με λάσπε κάτω από τη βροχή και το κρύο. Και η κυβέρνηση δεν έχει πάρει μέτρα προστασία αυτά που θα έπρεπε. Και στο κίτ τη Άμου, μα είπε ο κύριο Υπουργό, 3.462 εξεριζωμένοι. Όμω η χωρητικότητά του είναι μόλι για 648 άτομα. Και στην πλειοψηφία σκηνέ, κορπισμένη μέσα σε χωράφια. Μάλιστα 400 με 500 περίπου έχουν πάρει άσυλο, δεν μπορούν να μετακινηθούν στην υπηρετική χώρα επειδή δεν υπάρχουν θέσεις για να φιλοξενηθούν. Συχνά είναι, έχουμε πολλές διαμαρτυρίες και από τους μετανάστες αλλά και από τους κατοίκους των νησιών γιατί υπάρχουν προβλήματα και ζητούν και αυτοί να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής Ελλάδας και κυρίως οι ομάδες αλλά και να κλείσουν τα hot spot, να απεγκλωβιστούν πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά και τη χώρα, αλλά και ε, να μεταφέρονται στην επιρωτική ε, χώρα και υπηρεσίε ασύλου. Μάλιστα, ε, πριν από ένα μήνα ήταν, μπορεί και περισσότερο, που είπα τη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ζητούσε με ανακοίνωσή της από την κυβέρνηση ε, μέτρα να επιταχυνθούν για να αντιμετωπιστούν ε, οι συνθήκες διαβίωσης ε, στη ΣΑΜΟ και τη ΛΕΣΒΟ, να αντιμετωπιστούν συνολικά τα προβλήματα 11.000 περίπου προσφύγων που αιτούνται που άσυλο. Συνεπώς... Ε, και τα στα ΚΙΤ είναι ε, δύσκολες ε, και άθλιες οι συνθήκες. Οι μεταφορές έχουν επιβραδυνθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ υπάρχει και έλλειμμα θέσεων στέγασης στην ενδοχώρα. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι ότι ε, λύνει τέτοια ζητήματα το, σχέδιο, το νομοσχέδιο που χαρακτηρίζεται μάλιστα με τη, με τη μορφή του κατεπήγοντος. Κατά τη γνώμη μας, όχι. Στις περισσότερες περιπτώσεις παρατείνονται τις ημερομηνίε για την ίδια πολιτική που εφαρμόζεται. Παρατάσεις ακόμα και παρεκκλήσεις από την κείμενη διαδικασία της νομοθεσίας που αφορούν δημόσιες συμβάσεις και την ίδια ώρα οι ξεριζωμένοι ζουν σε απαράδεκτες συνθήκες. Ε, ταυτόχρονα ενισχύονται μετακινήσεις υπαλλήλων για να κλείνεται τρύπε και να ανοίγονται άλλες, ενώ θα έπρεπε να γίνει πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Και μερικά, να σας πω, δεν καταλαβαίνουμε γιατί εντάσσεται στο κατεπήγον, όπως το άρθρο 3, ενσωματώνεται τη Σύμβαση Ελλάδας-Αυστραλίας για την κινητικότητα των νέων, που θα συνδυάζουν αναψυχή και απασχόληση. Εμείς λέμε Ευνοούν τα κέρδη των μεγαλοξενοδόχων για φτηνό προσωπικό... και καλυμμένα με τον τίτλο «Εργασία και διακοπές». Εξάλλου, να σας πω, υπάρχουν ανακοινώσεις και δελτία τύπου... των συνδικαλιστικών και μαζικών φορέων της Αυστραλίας... που είχαν ταχτεί και έχουν ταχτεί κατά της σύμβασης. Αφού, όπως λένε και λέμε τα λόγια τους τι θέλουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να μπορούν να διασφαλίζουν ευέλικτο φτηνό προσωπικό οπουδήποτε, μέσα στην ίδια τη χώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ούτως ή άλλως είναι η δική της πολιτική και τώρα βέβαια σε όλες τις υπήρους. Θέλουν ακόμα πιο φτηνό εργατικό δυναμικό. Η κινητικότητα λοιπόν εκμεταλλεύεται την ανεργία των νέων που στην Ελλάδα ξεπερνάει το 50% αλλά και στην Αυστραλία έχει ξεπεράσει το 20% και η τάση παραμένει ανώδική ενώ οι συνθήκες δουλειάς και στις δύο χώρες χαρακτηρίζονται από ατομικές συμβάσεις, την αδήλωτη και κακοπληρωμένη δουλειά, τις σκληρές συνθήκες. Και να σας πω ότι γύρω από τη μετανάστευση και την κινητικότητα έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο πλέγμα επιχειρήσεων, οι λεγόμενοι πράκτορες μετανάστευσης, οι οποίοι θησαυρίζουν από την ανάγκη των νέων συνολικά των εργαζομένων να επιβιώσουν ψάχνοντας μια δουλειά. Και στην Αυστραλία δρούν 3.500 τέτοιοι πράκτορες μετανάστευσης με πολύ μεγάλο κύκλο εργασιών πάνω ουσιαστικά στο δουλεμπόριο. Επίσης, αυτούς διευκολύνεται. Αυτό λέμε. Επίσης, το ίδιο άρθρο θεσμοθετείται ώστε ένα τμήμα της δασικής κατάσβεσης να πάει σε ιδιώτες και δεν ξέρουμε και τι λένε οι αντίστοιχοι φορείς, όμως με τη μορφή του κατεπήγοντος δεν μπορούμε να ακούσουμε ούτε αυτούς και ως προς το χρόνο. Ή ακόμα να πω στο άρθρο 7, στην παράγραφο 3, εντείνεται για ακόμα μια φορά έως το τέλος της επόμενης χρονιάς, και ουσιαστικά μονιμοποιείται τις απαράδεκτες αυτές fast-track διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και προσφυγών που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 60 του νόμου 4375 του 2016. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μεγάλου αριθμού αφήξεων και υποβολής αιτήσεων ασύλου σε σύνορα, λιμάνια, αερολιμένες ή στα ΚΙΤ. Αφορά δηλαδή σε δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες που σήμερα βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη χώρα αλλά και στη συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων και μεταναστών που θα περάσουν στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα και προβλέπει ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, δηλαδή εξέταση έτησης και προσφυγής μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Αυτά τα είχαν καταδικάσει και είχαν διαφωνήσει και οι σχετικοί φορείς όταν πέρναγε ε, αυτός ο νόμος. Εμείς λέμε ότι είναι απαράδεκτη ή για ακόμα μια φορά παράταση ή μονιμοποίηση, εμείς έτσι το βλέπουμε, αυτή τη απαράδεκτη και παράνομη fast track διαδικασία. Ε, και το είχαμε καταγγείλει από την αρχή. Στο άρθρο 6, καθορίζει ότι οι μισθώσει που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου χωρίς την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών θεωρούνται νόμιμες. Επίση, παρατείνεται ω το τέλος της επόμενης χρονιάς η ισχύ συμβάσεων που έλεγαν στο τέλος αυτού του χρόνου λόγω έκτακτης και κατεπίγουσας ανάγκης. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που οι ξεριζωμένοι ζουν σε απαράδεκτες συνθήκες, στα κοί των νησιών. Αλλά και στο άρθρο 1... Με υπουργική απόφαση δίνεται τη δημιουργία, τη μίσθωση, η στελέχωση, η διαχείριση των εγκαταστάσεων ή των μισθωμένων ακινήτων σε άλλους φορείς του δημοσίου ή σε ιδιώτες. Αυτό βέβαια, ίσχυε, δεν είναι καινούριο. Ποιο είναι το καινούριο? Ότι τώρα μπορείτε να δίνετε και την εποπτεία σε ιδιώτη. Εμείς διαφωνούμε δραστικά, το θεωρούμε απαράδεκτο. Είσαι άρθρο 2. Αντί να προσλάβετε προσωπικό τι κάνετε, εντείνετε την κινητικότητα προς την κεντρική υπηρεσία. Και βεβαίως δεν είναι εθελοντικό. Αυτό το θυμίζουμε με την έννοια να μην υπάρχει παρεξήγηση ότι το ζήτησα. Το αντίθετο. Τώρα... Ουσιαστικά μέσα από τη συζήτηση μπαίνει το πρόβλημα στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων κλπ. Κοιτάξτε, εμείς ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας. Το ΚΚΕ ποτέ δεν υπερψήφισε τέτοιες συμβάσεις. Γιατί? Γιατί θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι για να στηρίζει τον εγκλωβισμό στην Ελλάδα. Έτσι, τα ευρωπαϊκά κονδύλια στηρίζουν τις αντιδραστικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ευρωκανονισμούς. Δεν ανακοφίζουν ούτε πρόσφυγες, ούτε ανάσα δίνουν στους νησιώτες. Αντίθετα, βιώνουν άθλιες και επικίνδυνες καταστάσεις. Τα κονδύλια αποτελούν στην κυριολεξία εξαγορά προκειμένου χιλιάδες άνθρωποι να παραμένουν στη χώρα μας εγκλωβισμένοι και να ζουν σε δύσκολες συνθήκες. Η ουσία ποια είναι όμως και φαίνεται και από την συζήτηση σήμερα. Ότι στις πλάτες των προσφύγων και μεταναστών η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα προσπαθούν να στήσουν ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές. Η αντιπαράθεση είναι αποκλειστικά για τη διαχείριση των κονδυλίων ή τις κατηγορίες για ανύπαρξη, για ανεπάρκεια ή ανικανότητα, για να κρύψει τι Κρύβεται ότι όλοι μαζί ψηφίζεται ή υποστηρίζεται τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περισσότερη καταστολή και λιγότερα δικαιώματα σε πρόσφυγες και μετανάστες. Στηρίζεται τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κυβέρνησης Τουρκίας ουσιαστικά τον διπλό εγκλωβισμό και φυσικά να υπάρχουν προβλήματα. Και μια κουβέντα σε ό,τι αφορά το σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση. Δεν είναι η ανθρώπινη προσέγγιση της μετανάστευσης, όπως το χαρακτήρισε και ο Έλληνας Πρωθυπουργό. Είναι η σύνοψη της ρυθμιζόμενης και ελεγχόμενης μετανάστευσης για την ευημερία των καπιταλιστικών κερδών, από τη μια, και της ακόμα μεγαλύτερης καταστολής των λεγόμενων παράνομων μεταναστών, δηλαδή, όσων θεωρούνται άχρηστοι, βαρύδια, για την καπιταλιστική εκμετάλλευση από την άλλη. Όπως καταλαβαίνετε, καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο.